Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι η ώρα για πειραματισμούς, δεν είναι η ώρα που θα παίξουμε με την περιφέρεια και με την ανάπτυξη των περιφερειών και του τόπου μας. Από τη στιγμή που έχουμε μία έμπειρη περιφερειάρχη, η οποία 4 χρόνια έχει αγωνιστεί για να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για την ανάπτυξη των Ιωνίων νήσων και να πάμε σε πειραματισμούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα μας οδηγήσουν. Είναι σημαντικά τα οποία έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Και τι εννοώ με αυτό. Έχουν διανοιχθεί δρόμοι, διαπλατήσεις δρόμων σε δύσκολα σημεία, στα οποία έχουμε θρυνήσει θύματα το προηγούμενο διάστημα και πραγματικά σε αυτή την τετραετία κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τον άξονα Ζακύνθου Βολιμών, που για πρώτη φορά το ακουμπάμε μετά από πάρα πολλά χρόνια που και εκεί έχουμε θρυνήσει θύματα. Να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του άξονα Ζακύνθου Κερίου για να μπουν κόμβι και φανάρια, που και εκεί είμαι μάρτυρας στο χωριό μου, στους Αμπελοκήπους, που έχουμε θρυνήσει πάνω από 4-5 νέα παιδιά, ανθρώπους, ακριβώς γιατί είναι ένας επικίνδυνος δρόμος. Ταυτόχρονα να μιλήσουμε για τα διπλημμυρικά. Γνωρίζετε όλα και στην περιοχή Λασιτέ, για παράδειγμα, που έχουμε θρυνήσει και εκεί θύμα από τις πλημμύρες. Εκεί έγινε ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικό και κάθε χρόνο αντιπλημμυρικά έργα τα οποία γίνονται στη Ζάκη. Να αναφέρω για τις πυρκαγιές. Το νησί μας δεν κάηκε 4 χρόνια. Τυχαίο. Θυμόσαστε το 2017 ότι κάηκε η Ζάκυνθος και δεν σηκώθηκε αεροπλάνο. Η πολιτική προστασία, που είναι υπεύθυνη η περιφέρεια για την πολιτική προστασία της περιφέρειας, πρέπει να ξέρετε ότι σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας άμεσα βρήκαμε όπου χρειάστηκε και επί 4 χρόνια το νησί μας πραγματικά έμεινε σε ασφάλεια χωρίς να έχουμε τις πυρκαγιές οι οποίες υπήρχαν. Καλησπέρα σας, επομένα. Έχουμε καλή επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια χαρά που βρίσκομαι σήμερα στη Ζάκυνθος, αυτόν τον ευλογημένο τόπο, για να υποστηρίξω την υποψηφιότητα της περιφερειάρχης κυρίας Ρόφη Κράτσκε. Μια άξια πολιτικός, με αποδεδειγμένες σχετικές ικανότητες και ευρεία διεθνή εμπέλεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων από το 2019 έως σήμερα. Πρόοδος που καταγράφεται με συγκεκριμένες δράσεις και έργα, όπως είχαν ανακοινωθεί για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν μερικούς μήνες, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μια πολιτικός την οποία χρειάζεται στην υπηρεσία της Ζάκυνθος, όπως την χρειάζεται και ολόκληρο το Ιόνιο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, καλή επιτυχία στην κυρία Κράτσα και στους συνεργάτες της.